Κλειστό επαόριστον θα παραμείνει το κολυμβητήριο στην Κοιλάδα. Μπορεί οι εργασίες αποκατάστασής του να είχαν ξεκινήσει. Όμως τα νέα δεδομένα που ήρθαν στο φως από την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε το έργο οδήγησε σε ανατροπή του προγραμματισμού με αποτέλεσμα να γίνει παύση εργασιών. Κατανοώ τις αντιδράσεις και τη στενοχώρια του κόσμου, όμως η κατάσταση του κολυμβητηρίου είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και δεν μπορεί να ανοίξει. Ήταν τα λόγια της Δημάρχου Βαρβάρας Μητλιάγκα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, η Δημοτική Αρχή οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Για μας, εκείνο που προέχει είναι η ασφάλεια. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε με αυτήν την προτεραιότητα και εγώ θα πω ότι το κάνουμε πράξη. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι δυσάρεστο, αλλά μια ζωή συζητάμε όταν γίνει κάτι και μετά που γίνεται κάτι, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για να το προλάβουμε. Δεν είμαστε αυτή τη λογική. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σε αυτή τη λογική και πραγματικά παρά τις όποιες αντιδράσεις και καταλαβαίνω και την κρίνια του κόσμου και τη στενοχώρια του κόσμου, να πω ότι το βασικό για μένα είναι να μην έχουμε κάποιο περιστατικό το οποίο θα λέμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για να το αποφύγουμε. Η κατάσταση του κολυμβητηρίου είναι δυστυχώς πάρα πολύ επικίνδυνη. Από ότι μας ανέλησαν, το αποτέλεσμα είναι ότι το κολυμβητήριο από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να λειτουργήσει και να ανοίξει προς το παρόν. Πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρότερες παρεμβάσεις, όχι πλέον επιδιόρθωσης, αλλά στήριξης στις κολόνες. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Ως γνωστόν, μετά την πτώση του κομματιού τέλη Μαρτίου του 24, τον Απρίλιο έκλεισε το κολυμβητήριο προκειμένου να διερευνηθεί η επικινδυνότητα προφανώς και να βρεθεί ο άμεσος τρόπος ουσιαστικά για να λειτουργήσει το κολυμβητήριο. Από την πρώτη στιγμή και με δικιά μου επιμονή, παρά το γεγονός ότι μελετήθηκαν διάφορες λύσεις, και η πρώτη η οποία μελετήθηκε ήταν μια εύκολη, ας το πω, και γρήγορη λύση επιφανειακής ας το πω κάλυψης των σημείων, των τσιμέντων τέλος πάντων που πέφτανε. Πραγματικά όμως, επειδή η κατάσταση στο κολυμβητήριο δεν είναι καλή εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν γίνει και άλλα περιστατικά με πτώσεις υλικού, αποφασίσαμε να πάμε σε μία, για πρώτη φορά θα το πω, σε μία πιο σωστή και εκ βάθους αποκατάσταση, όχι βέβαια με σκοπό τη λειτουργικότητα. Μετά την έναρξη λοιπόν των καθαιρέσεων και στη βάση του κολυμβητηρίου και ψηλά, αφού ανέβηκε η σκαλοσιά για πρώτη φορά και τόσο ψηλά, αποκαλύφθηκε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, θα το πω, και σοβαρότερο από αυτό που πιστεύαμε, τουλάχιστον εμείς που μέχρι τώρα δεν είχαμε ασχοληθεί με το κολυμβητήριο. Εδώ βέβαια να πω το εξής για την ιστορία, να πω ότι μέχρι την 1η-1η του 24 το κολυμβητήριο ανήκε στον ΟΠΑΚΠΑ και το διαχειριζόταν ο ΟΠΑΚΠΑ. Η τεχνική υπηρεσία ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το κολυμβητήριο παρά πρώτη φορά μετά την 1η-1η του 24. Να πω ότι η κατάσταση η οποία βρήκαμε μπροστά μας, έχουν κυκλοφορήσει ήδη φωτογραφίες και θα δώσουμε στη δημοσιότητα κι άλλες, είναι δυστυχώς πολύ πολύ χειρότερη από αυτή που περιμέναμε. Μελετήθηκαν διάφορες λύσεις για τη λειτουργία του, με όλες τις διαδικασίες του κατεπήγοντος. Όμως η κακή κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το κτίριο, δυστυχώς δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή και με δικιά μου επιμονή, παρά το γεγονός ότι μελετήθηκαν διάφορες λύσεις και η πρώτη η οποία μελετήθηκε ήταν μια εύκολη, ας το πω, και γρήγορη λύση επιφανειακής ας το πω κάλυψης των σημείων, των τσιμέντων τέλος πάντων που πέφτανε. Πραγματικά όμως, επειδή η κατάσταση στο κολυμβητήριο δεν είναι καλή εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν γίνει και άλλα περιστατικά με πτώσεις υλικού, αποφασίσαμε να πάμε σε μία, για πρώτη φορά θα το πω, σε μία πιο
σωστή και εκ βάθους αποκατάσταση, όχι βέβαια με σκοπό τη λειτουργικότητα. Να πω ότι επιλέχθηκαν οι διαδικασίες του κατεπήγοντος, το γνωρίζετε όλοι, με όσο χρόνο παίρνουν και αυτές οι διαδικασίες, έγκριση από την επικεντρωμένη, ολοκληρωμένες μελέτες κτλ. Μετά την έναρξη λοιπόν των καθαιρέσεων και στη βάση του κονδυτηρίου και ψηλά, αφού ανέβηκε η σκαλοσιά για πρώτη φορά και τόσο ψηλά, αποκαλύφθηκε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, θα το πω, και σοβαρότερο από αυτό που πιστεύαμε, τουλάχιστον εμείς που μέχρι τώρα δεν είχαμε ασχοληθεί με το κονδυτήριο. Εδώ βέβαια να πω το εξής για την ιστορία, να πω ότι μέχρι την 1η-1η του 24 το κονδυτήριο ανήκε στον ΟΠΑΚΠΑ και το διαχειριζόταν ο ΟΠΑΚΠΑ. Η τεχνική υπηρεσία ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το κονδυτήριο παρά πρώτη φορά μετά την 1η-1η του 24. Να πω ότι η κατάσταση η οποία βρήκαμε μπροστά μας, έχουν κυκλοφορήσει ήδη φωτογραφίες και θα δώσουμε στη δημοσιότητα και άλλες, είναι δυστυχώς πολύ πολύ χειρότερη από αυτή που περιμέναμε. Το αποτέλεσμα όμως είναι αναμφίβολο και είναι οφθαλμοφανές πλέον σε όλους. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο έχει πολλαπλά και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι πιστεύαμε. Γι' αυτό και πάντοτε λέγαμε ότι το κολυμβητήριο επιδιορθώνεται για να ανοίξει εκτός απροόπτου τέλη Σεπτεμβρίου, γιατί αυτός ήταν όντως ο σχεδιασμός. Βέβαια, εκτός των άλλων, έχει παρουσιαστεί και ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που αφορά την πισίνα του κολυμβητηρίου, καθώς όπως όλα δείχνουν, χάνει, αλλά δεν γνωρίζουν ακόμη από πού και το διερευνούν. 15.000 ευρώ πλήρωναν κάθε μήνα για να θερμανθεί η πισίνα, χωρίς όμως να έχουν το απαιτούμενο ζεστό νερό. Αφού έκλεισε το κολυμβητήριο, διαπιστώθηκε και ένα ακόμη πρόβλημα, το οποίο επίσης διερευνούμε. Το κολυμβητήριο είχε κάποιες απώλειες νερού και ήδη το ξέραμε και το ξέρανε και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και είχαν γίνει κάποιες διερευνήσεις και προσπαθούσαν να δούνε πού είναι το πρόβλημα. Να πω ότι ήταν γεμάτη η πισίνα όλο το χειμώνα και υπήρχε ένα πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, που δεν θερμαινόταν η πισίνα παρά το γεγονός ότι το κόστος σε φυσικό αέριο ήταν περίπου 15.000 ευρώ μηνιαία. Όταν σταμάτησε να γεμίζει και να ανανεώνεται το νερό της πισίνας, διαπιστώθηκε ότι χάνει ουσιαστικά περίπου 60 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο νερού, ο οποίος πραγματικά δεν έχει διαπιστωθεί 100% από πού ακριβώς, δεν υπάρχει κάποια φανερή διαρροή. Έχουν γίνει κάποιες εκτιμήσεις, έγιναν και κάποιες δοκιμές μέσα στο καλοκαίρι, να το πω μήπως ήταν το πρόβλημα όχι τόσο σοβαρό, δηλαδή μήπως υπήρχαν στη βοηθητική πισίνα ή κάποιες γύρω-γύρω διαρροές που δημιουργούσαν το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάτι εύκολο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει αρκετή σκουριά στις ολυνώσεις που γίνεται η ανακύκλωση του κολυμβητηρίου, αυτές που είναι κάτω από τη γη, γιατί αυτές που ήταν πάνω από τη γη είχαν αλλαχτεί γιατί ήταν πάρα πολύ σκουριασμένες. Μπορεί η κατάσταση να είναι δυσάρεστη, όμως σύμφωνα με την κυρία Μητλιάγκα, για πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή κινείται στο σωστό δρόμο και επέριψε ευθύνες σε όλα τα επίπεδα για την κακή συντήρηση του κολυμβητηρίου, κάνοντας μάλιστα λόγο για τακτική αρπακολατζίδικη, όπως τη χαρακτήρισε. Να πω ότι η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη για κανέναν μας. Και το καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Θα πω όμως βέβαια με απόλυτη σιγουριά ότι θεωρώ ότι για πρώτη φορά είμαστε στο σωστό δρόμο. Κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, θα το πω, έπρεπε και θα μπορούσαν να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευθύνες φυσικά και υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα, δεν το συζητώ. Πρόκειται για ένα κτίριο 50 χρονών, το οποίο από ό,τι φαίνεται, πέρα από κάποια προβλήματα που φαίνεται ότι είχε και από κατασκευής, γιατί φάνηκε ότι, μην ξεχνάμε βέβαια ότι πριν από 50 χρόνια άλλα ήταν τα μέσα με τα οποία γινόντουσαν οι κατασκευές. Παρόλα αυτά ούτε συντηρήθηκε σωστά. Θα ήταν όμως η κατεύθυνση λάθος αν προτιμούσαμε
να είμαστε αρεστοί και όχι χρήσιμοι, αν πηγαίναμε σε άλλη μία επιφανειακή, ας το πω και αρπακολατζίδικη, και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αποκατάσταση των επιφανειακών φθορών. Οι τελευταίες αποκαταστάσεις, γιατί μας έδειξαν από την εταιρεία και τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί, είναι ουσιαστικά κόλλα πλακιδίου και βάψιμο. Δηλαδή, η λογική του βλέπουμε το πρόβλημα, το καλύπτουμε και πάμε παρακάτω, ξέροντας ότι κάποια στιγμή θα σκάσει, γιατί νομίζω ότι όλοι το γνωρίζανε αυτό στο παρελθόν, αλλά ελπίζοντας να μην σκάσει στα χέρια τους. Στο βωμό του να είμαστε ευχάριστοι και όχι απαραίτητα χρήσιμοι, οδήγησαν στο να χαθεί τελικά το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου που είχε εξασφαλίσει η Δημοτική Αρχή του κυρίου Πέτρου Αγγελίδη, τόνισε η Δήμαρχος. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή του κυρίου Αγγελίδη είχε προχωρήσει στην προσπάθεια εξασφάλισης και είχε εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα, τα 2 εκατομμύρια που λέμε συμφιπιά για να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση. Τα οποία βέβαια να πω ότι στο βωμό, θα το πω, του να είμαστε ευχάριστοι και όχι απαραίτητα χρήσιμοι, είναι ένα ποσό που χάθηκε στις 31 Δεκάτου του 23 για να μπορέσει να λειτουργεί το κολυμπητήριο και να μην διαταραχθεί ο κόσμος της κολύμβησης, τον οποίο φυσικά και σεβόμαστε απολύτως. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε διαθέσιμα αυτά τα 2 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση, στο όνομα της, ας το πω, ο κύριος Χρυσάφης το είπε ευθέως βέβαια, ότι πήρε την πολιτική ευθύνη του να χάσει τα χρήματα για να μην κλείσει το κολυμβητήριο. Είναι προφανές ότι ένα κτίριο με αυτά τα προβλήματα, ουσιαστικά κάνοντας πασαλήματα, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Το θέμα είναι να έχεις και τα κότσια να πεις στον κόσμο την αλήθεια και να προτιμήσεις να είσαι σωστός, να το πω και χρήσιμος. Γιατί, με συγχωρείτε, και εμείς θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή και προτάθηκε κιόλας από κάποιους ανθρώπους να πάμε να κάνουμε κάποια βαψίματα, να έρθει η Επιτροπή Καταλληλότητας και το κολυμπητήριο να ανοίξει κανονικά. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση την οποία την πήραμε όχι χωρίς σκέψη, μπορώ να σας πω. Γιατί είναι πολύ δύσκολο και για μας να ισορροπήσουμε τα πρέπει με τα θέλω του κόσμου. Αλλά κάποια στιγμή, νομίζω, πρέπει να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Και δεν καθίσαμε σε αυτές τις καρέκλες, ούτε εγώ ούτε κανένας, είτε οι βουλευτές μας, είτε η αντιπεριφέρεια, οποιοδήποτε. Δεν καθίσαμε σε αυτές τις καρέκλες για να είμαστε εμείς στα αξιώματα. Καθίσαμε ουσιαστικά για να υπηρετήσουμε τον κόσμο. Όλες οι δυνάμεις στρέφονται πλέον στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί το νέο προπονητήριο. Όσο για το υπάρχον, άγνωστο προς το παρόν το μέλλον του. Να πω ότι βασική προτεραιότητα παραμένει να τρέξει το προπονητήριο. Για να έχουμε ένα κολυμπητήριο στην πόλη μας το συντομότερο δυνατό. Και από εκεί και πέρα φυσικά μένει να διερευνηθεί σε βάθος τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει στο κολυμπητήριο, το οποίο είναι και ένα παλιό και ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κτίριο. Για να μπορέσει να δοθεί στον κόσμο με ασφάλεια. Δεν μπορώ να σας πω χρόνους, πρέπει να έχω πρώτα εικόνα της εκτίμησης του προβλήματος και το τι λύση ακριβώς θα ακολουθηθεί και τι χρήματα φυσικά θα εξασφαλιστούν και θα παλέψουμε για να πάμε στην ουσιαστικά πλέον στήριξη του κτηρίου και όχι απλή επισκευή για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια μέχρι να, ας το πω, διερευνηθεί σε βάθος το πρόβλημά του.